Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Σήμερα το αγιογραφικό μας θα είναι δύο στίχοι από την Παλαιά Διαθήκη. Θα τους διαβάσω εγώ. Ο πρώτος στίχος είναι από την Έξοδο. Όπως ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη έχει πόσα βιβλία? 9. Το δεύτερο, το 9 το βρήκες. Το πρώτο? 49. 49. Και η καινή? 27. Ωραία. Λοιπόν, η Έξοδος ποιο είναι κατά σειρά, ποιο βιβλίο είναι? Ξέρει κανείς? Να πάρουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Το πρώτο είναι? Το πρώτο είναι. Το πρώτο είναι η Γένεσης, έτσι. Το δεύτερο είναι η Έξοδος. Λοιπόν, Έξοδος, και λέγεται Έξοδος γιατί? Γιατί περιγράφει την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Ο προφήτης Μωυσής πήρε εντολή από το Θεό να ελευθερώσει το λαό από την καταπίεση των Αιγυπτίων και τον έβγαλε, έκανε έξοδο και περιγράφονται τα γεγονότα. Και έφτασαν στο όρος Σινά και εκεί ο προφήτης Μωυσής ανέβηκε επάνω στην κορυφή, στο όρος Χορίβ, και πήρε τις εντολές του Θεού, τις πλάκες, και μία από τις εντολές του Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Την πέμπτη κατά σειρά. Ξέρουμε τις 10 εντολές, έτσι. Αλλά δεν ήταν μόνο 10, ήταν πολλές οι εντολές. Και είναι, γιατί ισχύουν και σήμερα οι εντολές του Θεού, έτσι, της Παλαιάς Διαθήκης. Μην νομίζουμε ότι δόθηκαν τότε και σήμερα δεν ισχύουν. Ισχύουν και οι εντολές της Παλαιάς Διαθήκης για εμάς τους χριστιανούς, και μάλιστα συμπληρωμένες. Ας πούμε στην Παλαιά Διαθήκη, να σας πω μια εντολή, έλεγε «Οδόντα αντί οδόντος». Έτσι, σου έβγαλαν το δόντι, να του βγάλεις και εσύ το δόντι. Μην του το σκοτώσεις, ας πούμε, μέχρι εκεί. Γιατί θα πείτε τώρα, είναι σωστό αυτό? Εμείς έχουμε μάθει να συγχωρούμε. Δεν μπορούσαν τότε να το καταλάβουν οι άνθρωποι, ήταν τόσο πνευματικά, δεν ήταν τόσο δεκτικοί, και δεν μπορούσαν να το δεχτούν, να συγχωρέσουν έναν που τους έβγαλε το δόντι. Θέλουν οπωσδήποτε να τον τιμωρήσουν. Και τους είπε ο Θεός, θα τον τιμωρείτε μέχρι εκεί, δηλαδή θα του βγάζετε και εσείς το δόντι. Μην του κάνετε χειρότερη ζημιά. Αλλά έρχεται ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη και λέει, όχι μόνο δεν θα του βγάλεις το δόντι, αλλά θα τον συγχωρείς. Και όχι μόνο δεν θα τον φωνεύεις, αλλά ούτε και θα θυμώνεις. Γιατί ο θυμός είναι η αρχή του φόνου. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε εντολή ου φωνεύσεις. Μία από τις 10 εντολές, έτσι. Ο Χριστός λοιπόν λέει, και αυτό ισχύει, φυσικά δεν πρέπει να φωνεύεις, αλλά θα πρέπει να προσέξεις και τα αίτια. Να μην φτάνεις να θυμώνεις, γιατί όταν θυμώνεις χάνεις τον έλεγχο του εαυτού και μπορεί να κάνεις και φόνο. Έτσι είπε και για το θέμα της μοιχείας, έτσι, της πορνείας, της αρχικής αμαρτίας. Και είπε στην Παλαιά Διαθήκη, έλεγε, ας πούμε, ου μοιχεύσεις, έτσι, είναι η έκτη εντολή. Έρχεται ο Χριστός μας και λέει, φυσικά και αυτό ισχύει, αλλά σας λέω ακόμα ότι και κάθε ένας που θα δει πονηρά, έτσι, ένας άντρας, μια γυναίκα, έναν άντρα κλπ. Πονηρά, δηλαδή με διάθεση σαρκική να τον επιθυμήσει, να την επιθυμήσει αντίστοιχα, ήδη λέει κάνει μοιχεία στην καρδιά του. Δηλαδή ο Χριστός μας ήρθε και συμπλήρωσε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τις εντολές.
Και μας είπε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Να κόβουμε και τα αίτια, να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε και σε ένα επίπεδο νωρίτερα. Ας πούμε ένας που κάνει μοιχεία κάνει μια βρωμερή πράξη με το σώμα του. Ένας που δεν προσέχει τα μάτια του κάνει κάτι φαινομενικά ελαφρύτερο, αλλά είπε ο Χριστός ότι και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί κάνεις μέσα στην καρδιά σου την αμαρτία πριν την κάνεις με το σώμα. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα θα δούμε την πέμπτη εντολή από τις 10. Μήπως ξέρει κανείς ποια είναι η πέμπτη εντολή. Να σας τη διαβάσω. Είναι στο 12ο στίχο, στο 20ο κεφάλαιο. Οι 10 εντολές, να ξέρετε, είναι στο 20ο κεφάλαιο της Εξόδου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Το έχετε ακούσει αυτό. Λέει και συνέχεια όμως, προσέξτε να δείτε και τι υπόσχεται ο Θεός σε αυτούς που θα τιμούν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Ή να ευσυγέννηται. Θα πούμε τι θα πει αυτό. Και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής. Εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι. Διαβάζουμε τώρα. Μετάφραση. Να τιμάς και να σέβεσαι με λόγια και έργα έως του θανάτου τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όχι μερικοί που όταν γεράσουν τους πετάνε, τους πάνε στο γυροκομείο και λένε ο γέρος η γριά. Μιλάνε έτσι τόσο περιφρονητικά μερικοί και μερικές. Δεν είναι γέρος και γριά, είναι ο παπάς, ο πατέρας και η μητέρα. Να τιμάς και να σέβεσαι λοιπόν μέχρι θανάτου τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δια να ευτυχείς και να ζεις πολλά χρόνια μέσα στα άφθονα αγαθά της γης της επαγγελίας που σου χαρίζει ο Κύριος ο Θεός σου. Έτσι υπόσχεται ο Θεός λοιπόν, αφενός με ευτυχία, εμείς θα το λέγαμε σήμερα μακαριότητα, γιατί δεν υπάρχει τύχη και καλή τύχη, αλλά τότε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν έτσι. Αλλιώς ευσυγέννηται θα πει αυτό, να σου πάνε όλα καλά, να το πούμε έτσι. Να έχεις καλή ζωή. Όταν τιμάς τον πατέρα και τη μητέρα, παίρνεις τις ευχές τους. Και αρέσει αυτό πάρα πολύ στο Θεό να τιμάμε τους γονείς μας. Παρόλο που ο πατέρας όλων μας είναι ο Χριστός, έτσι δεν είναι, πατέρας μας. Και μας είπε, είναι ο Θεός πατέρας. Και ο Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμαστε, τι μας είπε να λέμε. Πάτερ ημών, Ο κατεξοχήν πατέρας μας είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Και η κατεξοχήν μητέρα μας είναι η Εκκλησία και η Παναγία μας. Λοιπόν, αλλά έχουμε και τους αρχικούς γονείς που πρέπει να τους τιμούμε. Και όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, λέει, θα έχει πολύ καλή ζωή και θα γίνει και μακροχρόνιος. Όσοι θέλετε να ζήσετε πολλά χρόνια, βλέπετε συνταγή. Λοιπόν, να τιμάτε τους γονείς σας. Είναι υπόσχεση του Θεού αυτό, Ευγενία. Έτσι λέει. Για να γίνεις, λέει, μακροχρόνιος. Να ζήσεις πολλά χρόνια. Δεν είναι τα χρόνια, ας πούμε, το πόσα χρόνια θα ζήσουμε, ξέρετε. Δεν το κανονίζει μόνο άμα τρώμε καλά και άμα παίρνουμε τα φάρμακά μας όταν μας δίνουν γιατροί φάρμακα ή άμα κοιμόμαστε καλά. Έχει και πνευματική αιτία το πράγμα. Άμα τιμάς τους γονείς σου, λέει, έχεις προϋποθέσεις να ζήσεις πολλά χρόνια. Γιατί έχεις την ευλογία του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος έχει την ευλογία του Θεού, ζει καλά και σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά και μετά. Οπότε, ένα θέμα μας είναι αυτό, παιδιά. Και το άλλο θα σας το πω μετά. Το άλλο χωρίο. Να σας διαβάσω κάτι που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Κοιτάξτε, γιατί σήμερα δυστυχώς, κοντά στις άλλες αμαρτίες που κάνουμε οι άνθρωποι, κάνουμε και αυτή την αμαρτία. Δεν τιμάμε τους γονείς μας. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να τιμάμε τους γονείς μας. Πού έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά. Δεν σηκώνουν ούτε ένα λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο. Δηλαδή να τους δώσει και από καμία ο μπαμπάς και η μαμά, ας πούμε. Να ξεφύγει λίγο το χέρι που λέμε. Δεν έχουν σεβασμό. Έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Τα παιδιά. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Το παιδί λέει στους γονείς του. Θα σας πάω στην αστυνομία. Πρόσφατα παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι. Πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε «Με αδικείτε», είπε στους δικαστές. Γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπίλι θα έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Γιατί δεν καταλάβαινε αλλιώς το παιδί. Ήξερε ο πατέρας το παιδί του.
Είχε εξαντλήσει όλα τα άλλα μέτρα. Μόνο αυτό θα έπιανε. Δεν θα πονούσατε εσείς, εγώ θα πονούσα. Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δύο σκαμπύλια και λέει, για αυτά τα σκαμπύλια να με δικάσετε, όχι για εκείνα. Τώρα βάλτε με στη φυλακή, γιατί στα καλά καθούμε να το χτύπησα. Τώρα δεν είχα αιτία, τότε έπρεπε να το κάνω. Έτσι βλέπετε πως μιλάει ένας πατέρας που αγαπάει. Γιατί ο πατέρας έχει από τη φύση του αγάπη προς το παιδί και η μητέρα. Έχει τη φυσική αγάπη. Θέλω να πω, εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν. Έδιναν και κανένα σκαμπύλι. Αλλά δεν μας περνούσε κακός λογισμός. Γιατί υπήρχε ταπείνωση. Δεχόμασταν και το ξύλο σαν το χάδι. Χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εξετάσουμε, φταίγαμε πολύ λίγο. Πιστεύουμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε ότι οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπύλι. Γιατί και το σκαμπύλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, όλα, πώς να πει κανείς, είναι από αγάπη. Όταν οι γονείς δέρουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Επομένως, μεγαλύτερος είναι ο πόνος της καρδιάς από τον πόνο στο μάγουλο. Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δείρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει. Και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και επισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη. Θα πούμε λίγα και για την ανέδεια, παιδιά. Γιατί στο βάθος αυτή η άπρεπη συμπεριφορά των παιδιών ξεκινά από την ανέδεια. Και τι θα πει ανέδεια, είναι το αντίθετο της εδούς. Εδώς, στους αρχαίους ήταν μεγάλη αρετή η εδώς. Η ντροπή που λέμε σήμερα. Σήμερα οι ψυχολόγοι, έτσι τα έχουμε βάλει στους ψυχολόγους, με την ψυχολογία. Αλλά πρέπει να τα βάλουμε, έτσι. Μα όχι με τους ανθρώπους, δεν τα βάζουμε. Με την ψυχολογία τα βάζουμε. Σου λέει δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Κακός, κάκιστα. Πρέπει να ντρέπεσαι. Γιατί η ντροπή, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν ένας φράχτης που σε φυλάει. Και η κοπέλα κοκκινίζει, ντρέπεται. Και είναι καλό πράγμα να ντρέπεσαι. Δεν είναι κακό. Αλλά σήμερα μαθαίνουν τις κοπέλες να μην ντρέπονται. Να μην έχουν συστολή. Να βγάζουν τα ρούχα τους. Να κυκλοφορούν όπως να είναι. Και σου λέει τι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Και όταν ο άνθρωπος δεν ντρέπεται, μετά είναι ανοιχτός σε όλες τις δαιμονικές ενέργειες. Και κάνει το κακό χωρίς και να έχει τύψει συνειδήσεως. Από ανέδεια λοιπόν ξεκινάει και αυτή η απρεπή συμπεριφορά στους γονείς. Έχει χαθεί η εδώς. Και τότε, όταν υπάρχει ανέδεια, φεύγει η χάρη στο Θεό, παιδιά. Είναι φοβερό πράγμα. Και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις οι άνθρωποι που είναι ανεδείς. Γέροντα, δεν υπάρχουν και ανεπρόκοποι γονείς. Ναι, αλλά εκείνα τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς, τα βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Οι άγριες γκορτσιές είναι γεμάτες γκόρτσια. Ξέρετε, είναι γκορτσιά. Η αχλαδιά, η άγρια. Εκεί στο δρόμο για το καλύβι μου είναι μια άγρια κορομιλιά. Φύλλα δεν φαίνονται, γιατί είναι γεμάτη κορόμιλα. Σπάζουν τα κλαρουνάρια από τον καρπό. Οι ημέρες, παρόλο που τις ραντίζουν, δεν δίνουν καθόλου καρπό. Δηλαδή θέλει να πει ότι και οι γονείς να είναι άγριοι, να μην είναι της προκοπής, το παιδί βοηθιέται πολύ. Του δίνει ο Θεός πολύ χάρη, γιατί τη δικαιούται. Γίνεται πατέρας ο Θεός, έτσι, και φροντίζει όσο δεν φροντίζει ο σαρκικός πατέρας. Είπαμε να πούμε και λίγα για το σεβασμό στους μεγαλύτερους και για την ανέδεια. Λέει τώρα, είναι ένα πιο γενικό θέμα αυτό, παιδιά. Οι γονείς μας είναι φυσικά μεγαλύτεροι μας. Και μόνο που είναι μεγαλύτεροι μας πρέπει να τους μιλάμε. Αλλά ένας λόγος πολύ πιο σημαντικός βεβαίως είναι διότι μας έφεραν στην ύπαρξη, από την ανυπαρξία. Θα πεις ο Θεός μας έφερε, βεβαίως. Αλλά ανθρωπίνος ο Θεός συνεργάστηκε με τους γονείς μας. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Να συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο για να φέρει στην ύπαρξη έναν άλλον άνθρωπο.
Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου είναι πάρα πολύ σπουδαίο και η πράξη της παιδοποιίας, όλη η διαδικασία αυτή, τιμάει τον άνθρωπο. Καταδέχεται ο Θεός να συνεργαστεί με τον άνθρωπο για να δημιουργηθεί ένας καινούριος άνθρωπος. Να έρθει μια νέα ύπαρξη, ένα μωράκι. Λοιπόν, και το μωράκι τώρα σκέψου να μην τιμάει ούτε τον Θεό, ούτε τον βιολογικό του πατέρα και μητέρα. Πόσο αυτό λυπεί τον Θεό, φαίνεται. Αλλά και γενικότερα θα πρέπει να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Το θέλει ο Θεός αυτό. Λέει, ερώτηση στο γέροντα Παΐσιο. Μερικές φορές, γέροντα, μιλάω άσχημα στους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνω ότι σφάλω και το εξομολογούμε. Αφού το καταλαβαίνεις και το εξομολογείς, σιγά σιγά θα συγχαθείς τον εαυτό σου με την καλή εννιά, θα ταπεινωθείς και τότε θα έρθει χάρη στο Θεό και θα φύγει αυτή η κακή συνήθεια. Προσέξτε, είναι η κακή συνήθεια, παιδιά, η έλλειψη σεβασμού, η, πώς να πούμε, μια θρασίτητα, μια ανέδεια. Και προσέξτε, η νέα γενιά, δεν λέω και δική μας μπορεί να είναι σε αυτό λίγο, αλλά και οι επόμενες γενιές είναι ακόμη πιο πολύ. Επειδή ακριβώς θρέψανε οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί τον εγωισμό στα παιδιά, την υπερηφάνεια, βγάλανε γενιές ανεδείς, γενιές που δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Θυμάμαι ότι ήμουν στην ηλικία σας, τότε εγώ δεν πήγαινα σχολείο, δεν είχαμε σχολείο στο χωριό μας και έπαιρνα το λεωφορείο και πήγαινα, ερχόμουν έτσι για να πάω στην πόλη να πάρω το λεωφορείο, γυρίζαμε πάλι με το λεωφορείο και πολλές φορές είμαστε όρθιοι γιατί είχε κόσμο μες στο λεωφορείο. Λοιπόν, και θυμάμαι μια φορά που ένα παιδί σηκώθηκε ενώ είχε κάθισμα για να δώσει τη θέση του σε ένα μεγάλο. Έτσι, τι πιο φυσικό. Και ξέρετε τι άκουσα με έκπληξη. Ο μεγάλος κάτσε κάτω, του λέει, να μην το κάνεις αυτό, δεν επιτρέπεται. Να κάθισε κάτω. Δίδασκε στο παιδί ο μεγάλος να μην σέβεται. Όχι, του λέει, είναι υποτιμητικό να σηκώνεσαι, να μην σηκώνεσαι. Φαντάζεστε. Και αυτό μιλάμε για 1975-76 τότε. Θυμάστε, τότε δεν είσαστε εσείς, δεν υπήρχατε. Λοιπόν, φανταστείτε από εκεί και μετά, άμα υπήρχαν τέτοια μυαλά τότε και καλλιεργήθηκε αυτό συστηματικά, τι γενιές ανθρώπων βγήκανε, με πόση ανέδεια και με πόση έλλειψη σεβασμού στους μεγαλύτερους. Λέει λοιπόν ο γέροντας, αν το καταλαβαίνεις και το εξομολογείσαι, σιγά σιγά το ξεπερνάς. Συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Παιδιά, σε όλα ισχύει αυτό, να ξέρετε. Βλέπετε μια δυναμία σας. Εντάξει, μην απελπίζεστε. Μην λέτε, τι να κάνω, αυτό είναι, δεν αλλάζω. Όχι, θα αλλάξεις. Ένα πρώτο που μπορείς να κάνεις, να το εξομολογείσαι. Να επιμένεις, να το λες, μέχρι να το συγχαθείς. Για να πεις, επιτέλους δεν θα διορθωθώ. Εκείνος ο καημένος ο πνευματικός που ακούει συνέχεια το ίδιο, αλλά δεν είναι ο πνευματικός ο Θεός που συνέχεια το στενοχωρώ. Γέροντα, καμιά φορά λέω αστεία και πειράζω τις αδελφές από αγάπη, αλλά φοβάμαι την παρησία. Αυτή είναι νεαρή μοναχή, μικρή μοναχή, Και τι της λέω ο γέροντας, εσύ σε μικρή δεν κάνει να πειράζει τις μεγαλύτερες. Αυτή δεν το έκανε από διάθεση θρασίτητας, από μια ας πούμε απλότητα, αλλά ούτε αυτό, λέει ο γέροντας, δεν είναι καλό. Να κάνεις την έξυπνη στις μεγαλύτερες και να τις πειράζεις σαν να είναι συνομήλικές σου. Συνήθως σε μια οικογένεια οι μεγάλοι πειράζουν και παίζουν τους μικρούς και όχι οι μικροί τους μεγάλους. Έτσι χαίρονται και οι μικροί, χαίρονται και οι μεγάλοι. Δεν ταιριάζει ένας μικρός να πειράζει τον παππού ή τη γιαγιά. Φαντάζει να πηγαίνει το παιδάκι σε καλά καθούμενα να γαργαλεύει τον πατέρα του στο λαιμό. Άλλο όταν ο μεγάλος τσιγκλάει το μικρό και ο μικρός χαίρεται και κινείται με μια καλή άνεση. Έτσι γίνεται ο μεγάλος μικρός και χαίρονται και οι δύο. Γέροντα, όταν πω τη γνώμη μου σε ένα μεγαλύτερο για κάτι που μου λέει ο λογισμός ότι δεν είναι σωστό και αντιδράσει, πρέπει τότε να συμφωνήσω? Όχι, να μην συμφωνείς στο κακό, να λες το σωστό αλλά με καλό τρόπο. Μήπως να το κάνουμε έτσι, σαν λογισμό σου το λέω. Σε μια άλλη περίπτωση έλεγε να λες, έχω ένα χαζό λογισμό, να τον πω. Έτσι να μιλάς δηλαδή, για να το δέχεται ο άλλος. Όταν μιλάμε ταπεινά, παιδιά, το δέχεται ο άλλος. Ενώ να το βάζεις στα 3 μέτρα και του πεις, δεν ξέρεις τι κάνεις, τι είναι αυτά που κάνεις,
Είσαι και παιδί και άνθρωπος εκκλησίας κλπ. Δεν βγαίνει έτσι τίποτα. Ε. Αν το πεις ταπεινά και να βάζεις και ένα ερωτηματικό και να βάζεις και τον εαυτό σου μέσα, μήπως δεν το κάνουμε καλά. Άσχετα αν εσύ δεν το κάνεις και το κάνει ο άλλος μόνο. Ή να λες, έχω αυτό το λογισμό. Όχι να λες, αυτό είναι έτσι. Τότε γίνεσαι μαγνήτης και ελκύεις τη χάρη του Θεού. Είναι μερικοί που από συνήθεια και όχι από πρόθεση να πούν τη γνώμη τους, μιλούν με παρησία. Με παρησία, με ανέδεια, με τουπέ, με υπερηφάνεια. Τάδε έφη Μαρία, ας πούμε. Τάδε έφη, πώς λέγεται, η Ζαρατούστρας. Δηλαδή αποφαίνεσαι σαν να είσαι ο πάνσοφος. Πάντως, όπως και να είναι, χρειάζεται σεβασμό στο μεγαλύτερο. Αλλά και ο μεγάλος τον θέλει κατά κάποιον τρόπο τον σεβασμό. Και αν έχει και λατώματα, έχει όμως και τα καλά του. Έχει μία πείρα που δεν την έχεις εσύ. Και αυτό τον κάνει σεβαστό τον άλλο. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα, παιδιά, είναι η πείρα. Πολύ σπουδαίο πράγμα είναι. Πάρα πολύ σπουδαίο. Μπορεί να γράμματος ο παππούς, η γιαγιά, έχει πείρα όμως. Έχει ζήσει τη ζωή. Και έχει μέσα τις πολλές εμπειρίες που εσύ δεν τις έχεις. Θυμάμαι πάλι μια φορά στο πανεπιστήμιο που πηγαίναμε στις κλινικές, κάναμε επισκέψεις εκεί στην ιατρική σχολή και ήταν μια ηλικιωμένη, όχι πολύ ηλικιωμένη, καμιά 60 χρονών στο κρεβάτι. Εμείς είμαστε φοιτητές και τι είπε η γιαγιά σε μια από τις υποψήφιες γιατρίνες, ας πούμε. Της λέει, εκεί που είσαι ήμουνα και, εκεί που, και εδώ που είμαι θα έρθεις και εσύ. Έτσι, μην κοκορεύεσαι τώρα που είσαι νέα και όμορφη. Ε. Θα έρθει τα χρόνια... Περνάνε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σεβασμός στους μεγαλύτερους, σεβασμός στην εμπειρία και όχι θρασίτητα. Εσύ όταν σε ρωτούν οι άλλοι, πες το λογισμό σου ταπεινά και με σεβασμό. Εφόσον έχεις να κάνεις με μεγαλύτερους, αλλά και με τους συνομήλικους και με όλους γενικά να μιλάς με ταπείνωση. Χωρίς να πιστεύεις μέσα σου ότι είναι έτσι όπως το λες εσύ. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει κάτι άλλο που εσύ δεν το ξέρεις. Ή δεν το σκέφτηκες. Όταν κανείς είναι μικρός, τότε, αν λόγω χάρη ακούσει μια συζήτηση για ένα θέμα και σκεφτεί κάτι που νομίζει ότι είναι πιο σωστό, αν πρόκειται για συνομήλικο πρέπει να του πει. Μου πέρασε ο λογισμός. Αν πρόκειται για μεγαλύτερο στην ηλικία πρέπει να πει. Μου πέρασε ένας βλάσφημος λογισμός, έτσι, να ταπεινωθεί ακόμα πιο πολύ, στο μεγαλύτερο. Και το σωστό να πει κανείς, είναι ανέδεια αν δεν έχει αρμοδιότητα. Σε ρωτάνε, πώς χώνεσαι, είναι μερικοί και μερικές, συζητάνε δύο μεγάλοι και πάνε και χώνονται, τα παιδιά, οι μικροί. Και κόβουν τη συζήτηση των μεγάλων, αυτό είναι ανέδεια, ή απαντάνε αυτοί. Ενώ μιλάνε μεταξύ της η μεγάλη, πετάγεται η μικρή, κάνει την έξυπνη και λέει αυτή την απάντηση. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι έλλειψη σεβασμού και ανέδειας. Και ανέδεια. Όταν λέτε μεγαλύτερο, εννοείται στα χρόνια ή στην πνευματική ζωή. Ρωτάνε τώρα τον Άγιο Παΐσιο. Κυρίως στα χρόνια. Γιατί βλέπεις και ένας που είναι σε προχωρημένη πνευματική κατάσταση, σέβεται ένα μεγαλύτερό του, ό,τι και να είναι. Είναι σεβαστός για τα χρόνια του, για την ηλικία του. Είναι φυσιολογικό γέροντα να σέβεται κανείς περισσότερο ένα μικρότερο και πιο προοδευμένο πνευματικά από ένα μεγαλύτερο και λιγότερο προοδευμένο. Όχι. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση αυτή. Ό,τι και αν είναι ο μεγάλος πρέπει να το σεβαστείς για την ηλικία. Το μεγαλύτερο θα το σεβαστείς για την ηλικία και το μικρότερο για την ευλάβεια. Όταν υπάρχει σεβασμός, ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος το μικρό. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, το των φόρων των φόρων, το την τιμήν την τιμήν. Σε αυτό που πρέπει να δώσει το φόρο, να του δίνεις το φόρο, έτσι. Να μην κλέβεις ούτε το δημόσιο. Σε αυτό που πρέπει να τιμήσεις, να τον τιμήσεις. Αν κάνει παρατήρηση μικρή στους μεγάλους, είναι κακό. Αυτό είναι το τυπικό της νέας γενιάς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Δεν ταιριάζει να κάνεις παρατήρηση στο μεγάλο. Αλλά η Γραφή λέει, έλεγξον τον αδελφό σου. Δεν λέει έλεγξον τον πατέρα σου. Βλέπετε τι ωραία το αιτιολογεί ο Άγιος.
να ελέξεις τον συνομήλικό σου, έτσι, όχι το μεγαλύτερό σου. Οι σημερινοί νέοι έχουν λόγο, έχουν το αντάρτικο, δίχως να το καταλαβαίνουν. Τη θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούν με ανέδεια και σου λένε, το είπα απλά. Δεν είναι απλότητα η ανέδεια. Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου το αλήτικο, που δεν σέβεται τίποτε. Δεν υπάρχει σεβασμός στη συμπεριφορά του μικρού προς το μεγάλο και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό. Όταν ο μικρός λέει κατεστημένο τον σεβασμό στο μεγάλο, για να έχει δίθεν προσωπικότητα, τι περιμένεις? Σπάζουμε το κατεστημένο. Δηλαδή, καταλύουμε κάθε έννοια σεβασμού. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό, το σύγχρονο πνεύμα λέει, μην ακούτε τους γονείς, τους δασκάλους κλπ. Γι' αυτό τα μικρότερα παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούν με ανέδεια. Πολύ μεγάλο λάθος. Να μιλάει ανεδέστατο το παιδί και ο μπαμπάς να γελάει και η μαμά να γελάει. Άλλο που δεν θέλει το παιδί. Δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ. Όλο και πιο ανεδέστα γίνεται. Είχαν έρθει, λέει ένα περιστατικό τώρα, δύο ξαδερφάκια, 8-9 χρονών, με τον πατέρα τους, στο καλύβι. Τα πήρα το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό, τάκ-τάκ, τον ζωγραφίζει τον άλλον. Διονύση του λέω, ζωγράφισε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί. Για να δούμε, λέει, αν τα καταφέρω, γιατί κουνιούνται. Ξέρετε, ο ζωγράφος πιάνει τα χαρακτηριστικά, έτσι, κάποιες γραμμές για να σου αποδώσει το πρόσωπο. Αλλά άμα κουνιάζεται δεν μπορεί να τα εντοπίσει εύκολα. Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει, για να δούμε βρε βλάκα, τι θα φτιάξεις. 8-9 χρονό παιδί, σε έναν άνθρωπο 30 χρονών. Φοβερό. Και να είναι κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν ταράχτηκε καθόλου. Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά, πάτερ, μου λέει. Και συνεχίζει να ζωγραφίζει. Ήξερε το τυπικό της νέας γενιάς. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι ο Άγιος ήταν... το έλεγε η καρδιά του. Λοιπόν... Και ο πατέρας του σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Να το λάθος τώρα, βλέπετε. Ενώ πιάσε ο πατέρας το παιδί να το ταρακουνήσει. Να το δώσει και μια σφαλιάρα. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάθεται να τα ζωγραφίζει. Ανέδεια, ασέβεια και πόσα άλλα. Φοβερό. Άντε τώρα κάποιο από αυτά τα παιδιά να θελήσει να γίνει καλόγερος. Να τραβήξει τη χάρη του Θεού δηλαδή. Πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό το παιδί σωστός μοναχός. Γιατί όπως φέρεται έτσι στους μεγαλύτερους, έτσι θα φερθεί και στο γεροντά του. Πόσο μάλλον στους συνομήλικους του μοναχούς. Όταν οι μανάδες δεν τα προσέχουν, καταστρέφονται τα παιδιά. Όλοι μας είναι οι μανάδες. Στη Ρωσία, αν άλλαξε κάτι, είναι γιατί οι μανάδες κράτησαν κρυφά την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ξέρετε, η Ρωσία είχε υποστεί από τους άθεους, ο ρωσικός πληθυσμός, συστηματική πλήση εγκεφάλου αθείας. Τα μωρά, τα μικρά παιδιά τα παίρνανε και όπως εμείς πάμε στην εκκλησία, έτσι, οι άθεοι, οι κομμουνιστές τα πηγαίνουν στα μουσεία αθείας. Και τι τους λέγανε εκεί? Βλέπετε, δεν υπάρχει Θεός. Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Μόνο αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που πιάνουμε, αυτά υπάρχουν. Τίποτα άλλο. Από μωρά. Για 60 χρόνια περίπου κράτησε αυτό. Συστηματική διδασκαλία αθείας. Και όμως τώρα, ας πούμε, δούμε τη Ρωσία, έχει μια φοβερή πνευματική αναγέννηση. Και νέα παιδιά πάνε στις εκκλησίες, προσεύχονται, ξεμολογούνται, κοινωνούν πάρα πολύ. Και στο Άγιον Όρος έχει γεμίσει Ρώσους το Άγιον Όρος. Επισκέπτες. Και τα Ιεροσόλυμα. Πώς κρατήθηκε η πίστη? Γιατί 60 χρόνια είναι δύο γενιές, Δεν είναι λίγο πράγμα.
να μην βαφτίζονται επίσημα, βαφτίζονται κρυφά. Δεν τους άφηνα να βαφτιστούν. Να χάνουν τη δουλειά τους, άμα τυχόν κάναν το σταυρό τους ή λέγανε ότι πιστεύουν. Και πολλά πολλά άλλα. Τους ντουφέγγιζαν κιόλας, τους πιο θερμούς, τους ιερείς, τους ξύριζαν, τους αποσχημάτιζαν κλπ. Τους μοναχούς. Σώθηκε η πίστη ακριβώς διότι, λέει εδώ ο Άγιος, υπήρχαν οι μητέρες, οι οποίες κράτησαν την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ευτυχώς μου υπάρχει και λίγο προζύμι από χριστιανικές οικογένειες. Αλλιώς θα είμαστε χαμένοι. Αν αυτά τα παιδάκια γέροντα που μεγαλούν έτσι θελήσουν αργότερα να αλλάξουν ή να γίνουν μοναχοί, μπορούν. Αν πιστέψουν ότι δεν είναι καλό αυτό που έκαναν, θα τα βοηθήσει ο Χριστός. Δηλαδή, αν μπει η καλή ανησυχία στον άνθρωπο, έλειξε. Αλλά όταν νομίζουν ότι έχουν δίκιο και λένε για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη, τι δικτάκτορα έχουμε εδώ. Πού ακούστηκε αυτό στην εποχή μας. Πού να διορθωθούν. Φτάνουν μερικά καλογέρια σε σημείο να μου λένε τέτοιες χαζομάρες. Πού είναι η υπακοή. Σιγά σιγά χάνεται τελείως ο σεβασμός. Έρχονται στο καλύβι νέα παιδιά και τα περισσότερα κάθονται με το ένα πόδι πάνω στ' άλλο. Και αυτό είναι δείγμα υπερηφάνειας, να το ξέρετε, το σταυροπόδι. Το λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Και οι γέροι δεν έχουν πού να καθίσουν. Αλλά ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα, άλλα παιδιά, ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα είναι πιο πέρα, βαριούνται να πάνε δύο βήματα να τα μεταφέρουν για να καθίσουν. Πρέπει εγώ να τα φέρω. Ο γέροντας είχε και κύλι, γέρος άνθρωπος, σημασία. Και ενώ με βλέπουν που τα κουβαλάω, δεν έρχονται να τα πάρουν. Λίγο φιλότιμο δηλαδή. Δεν υπάρχει. Νερό θέλουν να πιούν και δεν πηγαίνουν μόνα τους να πάρουν. Πρέπει εγώ να τους φέρω και δεύτερο κύπελο. Όχι, αλήθεια, μου κάνει εντύπωση, κοντζάν παλικάρια. Έρχονται παρέα 30 άτομα, με βλέπουν, να φέρνω μια κάσα λουκούμια για να τους βολέψω, να κουτσένω και να μην κουνιούνται και να σηκώνεται να με βοηθήσει ένας ταξίαρχος που έχει μπαρουτοκαπνιστεί, δηλαδή ένας άνθρωπος 50-60 χρονών και ο νέος ο 20-20 ή ο 30 να μην σηκώνεται. Νομίζουν ότι όπως πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και πάει τον γκαρσόν, έτσι και στο καλύβι, θα έρθει τον γκαρσόν. Να μας λένε κάτι, να σας πω κάτι για να γελάστε. Λοιπόν, ερχόντουσαν και στην έρημο μερικοί τέτοιοι και είχαν πάει σε ένα έτσι καλύβι και τι λέγανε εκεί στους πατέρες. Λέει, εγώ θέλω μονόκλινο. Λες και πήγαν σε ξενοδοχείο. Και ένας άλλος πήγαινε εκεί, πασπάδευε τα κρεβάτια. Πολύ σκληρά είναι τα κρεβάτια, λέει, κανένα πιο μαλακό δεν έχει. Λοιπόν, καλά, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, ότι είσαι στην έρημο. Πέντε-έξι φορές έχω κάνει το εξής. Κοιτάξτε, και ο γέροντας ήταν παιδαγωγός. Κάνω τον κόπο, φέρνω το νερό και το χύνω μπροστά τους. Εγώ να σας φέρω το νερό, παλικάρια, τους λέω. Αλλά δεν σας βοηθάει αυτό. Δηλαδή δεν τους το έδινε, να το πιούνε το όχινε. Για να τους φιλοτιμήσει, καταλάβατε. Στα αστικά αυτοκίνητα βλέπεις μικρά παιδιά να κάθονται και οι γέροι να στέκονται όρθιοι. Νέοι να κάθονται με το ένα πόδι πάνω στ' άλλο και μεγάλοι να σηκώνονται. Για να δώσουν τη θέση τους σε ένα γέρο. Οι νέοι δεν τη δίνουν. Την πλήρωσαν, λένε, τη θέση. Και κάθονται χωρίς να υπολογίσουν κανέναν. Παλιότερα τι πνεύμα υπήρχε. Οι γυναίκες κάθονταν στα σοκάκια, δεξιά και αριστερά, και όταν περνούσε ο παπάς ή ένας ηλικιωμένος, σηκώνονταν. Και αυτό μάθαιναν και στα παιδιά τους. Ναι, αυτό το, και εμείς το είχαμε αυτό, στο χωριό μας. Πόσες φορές αγανακτώ. Να είναι ηλικιωμένοι, σοβαροί άνθρωποι και με αξιώματα και να βλέπεις κάτι παιδιά με ανέδεια να διακόπτουν τη συζήτηση, να λένε χαζομάρες και να το θεωρούν κατόρθωμα. Τα κάνω νόημα να σταματήσουν τίποτε. Πρέπει να τα κάνεις ρεζίλι για να σταματήσουν, αλλιώς δεν γίνεται. Σε κανένα πατερικό δεν γράφει να μιλούν έτσι οι νέοι. Το γεροντικό λέει είπε γέρον, δεν λέει είπε νέος. Παλιά οι μικροί δεν μιλούσαν μπροστά στους μεγάλους και χαίρονταν που δεν μιλούσαν. Πού να μιλήσεις μπροστά στους μεγάλους. Τώρα μιλάνε οι μεγάλοι και πάει ο μικρός και τους κόβει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν σέβεται κανέναν. Δεν μπορεί να μιλάνε και με τον ιερέα, να μιλάνε με την ηγουμένη, τίποτα. Πάει ο μικρός ή η μικρή και λέει τα δικά της.
Σε αυτό βέβαια αυτοί είναι και οι γονείς. Ούτε κάθονταν εκεί που κάθονταν οι μεγάλοι. Εμείς θυμάμαι στο χωριό που τρώγαμε, είχαμε ένα χαμηλό τραπέζι τα παιδιά και τρώγαμε, το λέγαμε σοφρά. Ε? Το ξέρετε, ένα πολύ χαμηλό. Καθόμαστε κάτω τα παιδιά. Οι μεγάλοι τρώγανε στο τραπέζι. Λοιπόν, και μας άρεσε κιόλας. Είχαν μια συστολή, μια ευλάβεια, κοκκίνιζαν όταν μιλούσαν σε ένα μεγαλύτερο. Και αν μιλούσε κανένα παιδί άσχημα στους γονείς του, δεν θα έβγαινε στην αγορά από ντροπή. Και στο Άγιον Όρος, αν δεν είχε άσπρα γένια κανείς, δεν έμπαινε στον χώρο να ψάλει. Τώρα βλέπεις και δόκιμοι μαζεύονται και προδόκιμοι. Τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να κινούνται με σεβασμό και ευλάβεια. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ και το άλλο θα σας το πω σε 3 λεπτά, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Το άλλο είναι, το δεύτερο χωρίο, είναι από το Δευτερονόμιο. Από το 22ο κεφάλαιο, από τον 5ο στίχο. Σας το διαβάζω. Ουκέστε σκεύει ανδρός επί γυναική. Ουδέ μη ενδύσετε ανήρ στολήν γυναικείαν. Ότι βδέλιωμα Κυρίω το Θεό σου, εστί πας ποιον ταύτα. Διαβάζω και τη μετάφραση. Ενδύματα και πράγματα που αρμόζουν στον άνδρα, δεν θα τα βάλει επάνω της η γυναίκα. Βλέπετε, είναι εντολή του Θεού αυτό. Και δεν θα φορέσει ο άνδρας γυναικεία φορέματα. Διότι οποιοδήποτε τα κάνει αυτά, είναι συχαμερός ενώπιον Κυρίω του Θεού σου. Βλέπετε τι λέει. Βδέλιγμα, βδέλιγμα θα πει σύχαμα. Μπροστά στο Θεό γίνεσαι σύχαμα, ναι. Θα πείτε τόσο σημαντικό είναι αυτό, να μην φοράμε παντελόνια. Ναι, βλέπετε, είναι εντολή του Θεού. Να μην φοράς, λέει, σκεύη ανδρός. Αυτά που αρμόζει στον άντρα. Όπως και ο άντρας δεν μπορεί να φοράει φούστες. Για να πάρει και μια γυναικεία τσάντα, ε. Λέει κάπου Άγιος Παΐσιος, για σκέψου, λέει, να δεις ένα τζολιά στην Ομόνια και να έχει και μια γυναικεία τσάντα. Ε? Γελίο πράγμα, δεν είναι. Έτσι τόσο γελίο είναι και το αντίθετο, ε. Να φοράει η γυναίκα αντρικά ρούχα. Δεν είναι σωστό. Δεν ταιριάζει. Εγώ που το βλέπω έτσι, ξέρετε, μου φαίνεται σαν έκτρομα αυτά τα πράγματα, αυτά τα όντα, ας πούμε. Δεν είναι γυναίκα πια μετά. Ε. Χάνει τη γυναικεία της, ας πούμε, αν το πούμε φύση, να το πούμε υπόσταση, πώς θέλετε πείτε το. Αλλά βλέπετε, είναι εντολή Θεού. Κάποτε τον Άγιο Πορφύριο του μπήσε σε ένα ζευγάρι. Και το ρώτησε αυτό το πράγμα, αν το κοριτσάκι μας, του λένε γέροντα, επιτρέπεται να φοράει παντελόνια. Και τους είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Τους λέει, αυτό το θέμα που με ρωτάτε είναι λυμένο στο Δευτερονόμιο, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που είπαμε ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Θεός το απαγορεύει. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Είμαστε πιστοί, έτσι. Και πρέπει να το τηρούμε, γιατί ο νόμος του Θεού, παιδιά, είναι η προδιαγραφή ζωής. Άμα δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού, είναι σαν να κάνουμε πράγματα που είναι αντίθετα με τις προδιαγραφές μας. Πώς, ας πούμε, τι θα πει προδιαγραφή. Να, αυτό το τραπέζι, ας πούμε, σηκώνει 100 κιλά πες. Αν του βάλεις αυτού του τραπεζιού 2 τόνους επάνω, τι θα πάθει? Θα σπάσει. Δεν είναι οι προδιαγραφές του για 2 τόνους. Πρέπει να είναι σιδερένιο για να αντέξει 2 τόνους. Έτσι και ο άνθρωπος έχει κάποιες προδιαγραφές. Έτσι, μια προδιαγραφή είναι αυτό που λέει η εντολή του Θεού. Δεν θα φοράς ρούχα που είναι του άλλου φίλου. Δεν επιτρέπεται. Ε? Άλλη προδιαγραφή είναι ότι δεν πρέπει να πορνεύεις. Ε? Το λέει το σώμα ό,τι πορνεία. Και φυσικά πολύ χειρότερο, δεν πρέπει να μπαίνεις σε ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Με το ίδιο φίλο να κάνεις σχέσεις. Πολύ περισσότερο. Πολύ πιο βρωμερό είναι αυτό. Αλλά και το άλλο. Η μοιχεία και η πορνεία. Και αυτά, παιδιά, τα ρούχα, τα unisex, ε, τα unisex, εκεί παραπέμπουν, να ξέρετε. Δεν είναι απλό πράγμα που σου λέει να φορέσει ανδρικά. Αυτοί που το λένε και το προωθούν είναι πολύ πονηροί. Γιατί θέλουν ακριβώς να προωθηθεί η ομοφιλοφιλία. Να πάψει να φαίνεται ο άνδρας άνδρας και γυναίκα γυναίκα. Και να μπει όλη αυτή η διαστροφή, η φοβερή αυτή αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός απαγορεύει. Γιατί αυτή είναι η πιο συχαμερή αμαρτία. Γι' αυτή την αμαρτία έκαψε ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Την ομοφιλοφιλία. Η οποία ξεκινάει από τα ρούχα. Και οι ομοφιλόφιλοι αυτό κάνουν, αλλάζουν ρούχα. Φοβερά είναι. Αν τα σκεφτούμε. Γιατί λοιπόν να υπηρετήσουμε αυτούς τους σκοπούς, ε? Ουσιαστικά τον διάβολο, που θέλει να κολλάσει τους ανθρώπους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρον δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί σας.